Λένι Ρίφενστάιλ, κινηματογράφος και προπαγάνδα. Υπάρχουν πολλοί που χαρακτηρίζουν τις ταινίες της Ρίφενστάιλ προπαγανδιστικές και εμείς θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο αυτό. Η Γερμανίδα χορεύτρια, ηθοποιός και κινηματογραφίστρια, τα έτη 1933-35, γύρισε τρεις ταινίες ντοκιμαντέρ, την τριλογία της Νιρεμβέργη. Η πρώτη ταινία της τριλογίας είναι η ταινία Victory of Fame, όπου παρουσιάζεται το 5ο κομματικό συνέδριο του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος αμέσως μετά την εκλογή του. Πρώτη παρατήρηση είναι πως υπάρχει συνεχώς κίνηση στο έργο. Αν δεν κινείται το αντικείμενο που προβάλλεται, τότε η κάμερα γίνεται φορητή. Ακόμη υπάρχει το εξής μοτίβο. Πλάνα να αποτυπώνουν χιλιάδες ανθρώπους που θέλησαν να παρευρεθούν στο γεγονός αυτό. Η δεύτερη ταινία της τριλογίας, Triumph of the Will, καταγράφει το κομματικό συνέδριο της Νιρεμβέργης του 1934. Στην ταινία αυτή, Ρίφενστάιλ κατάφερε να ενσαρκώσει το πρόσωπο του Χίτλερ με το έθνος της Γερμανίας, να δείξει σκηνές μένους τέλους άντρες, παρέα με ναζιστικά σύνεργα, δίνοντας μια αίσθηση της ατελείωτης έκτασης του συνόλου. Τα κοντινά πλάνα και το γρήγορο μοντάζ δίνουν έμφαση στην ποικιλία και την ποσότητα. Ακόμη χρησιμοποιήθηκαν όλες οι θέσεις της κάμερας, όπως είναι η εναέρια λήψη, η λήψη από το επίπεδο του ματιού, λήψεις από χαμηλή γωνία κάμερας και λήψεις από ψηλή γωνία κάμερας. Τρίτη και τελευταία ταινία είναι το 16λεπτο ντοκιμαντέρ Day of Freedom, αφιερωμένο στον γερμανικό στρατό. Στην ταινία αυτή απεικονίζεται ένας πόλεμος μινιατούρα, όπου το πεζικό, το υπηκό, τα αεροσκάφη του γερμανικού στρατού, η ροβόλα όπλα και το γερμανικό άρμα μάχης Panzer 1 παρουσιάζονται ενώπιον του Χίτλερ, των γερμανών στρατηγών και χιλιάδων θεατών. Ανατριχιαστικό το τελευταίο πλάνο, όπου τα πολεμικά αεροσκάφη σχηματίζουν στον αέρα το σύμβολο του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, μια σβάστικα. Αν και οι ταινίες της Ρίφενστάιλ αποτελούν καταγραφές πραγματικών γεγονότων, δεν πάβουν να εξυπηρετούν προπαγανδιστικούς σκοπούς. Θα έπρεπε παρόλα αυτά να τις δοθούν εύσημα για τις πρωτοποριακές ιδέες που έφερε στον κόσμο του ντοκιμαντέρ. Όπως είναι για παράδειγμα οι νέες χρήσεις της αερογραφίας, οι ασυνήθιστες γωνίες της κάμερας, η επιθετική επεξεργασία και η μουσική. Οι τεχνικές που χρησιμοποίησε και συνδύασε είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα.